εδώ στην σελίδα της Σαρονίδας, στην πρώτη σελίδα, στους τίτλους των μελετών, έχουμε μελέτη αρχιτεκτονικών, στατικών και λειτουργικών εργασιών για την καταστολή του πρώτου γυμνασίου Σαρονίδας. Είχαμε κάνει έτσι, επιτροπές και χαρακτηρίστηκε το 121 εκπαιδευτικό τετράγωνο είχαμε πει να γίνει το γυμνάσιο και το νηπιαγωγείο στον χώρο αυτόν. Βλέπω όμως στο 8, 9 μάλλον, στο 9, λέει, το βλέπω για πρώτη φορά, μελέτη αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης ελεύθερου κοινωνικού χώρου στο οικονομικό τετράγωνο 121 Σαρονίδα. Μα όταν πρόκειται να γίνει το γυμνάσιο και η νηπιαγωγή, έπρεπε να γίνει αστική. Λοιπόν, λέω να σβήσει αυτό, να το αντικαταστήσουμε με μελέτη χαρακτηρισμού του κοινόχρου στον χώρο που ξέρω ότι είναι έτοιμο ως το σχολείο, του οικονομικού τετραγώνα 121 ως σχολικού για την ανέγερση σχολικών μονάδων, γυμνασίου και νηπιαγωγείου. Δεν κατάλαβα καλά. Αν κατάλαβα καλά. Υπάρχει διαδικασία από την κοινότητα. Έχει χαρακτηριστεί το 121 κατάλληλος χώρος για την ανέγερση γυμνασίου και νηπιαγωγείου. Τα λέμε εκεί που είναι το μπάσκετ. Εκεί που είναι το μπάσκετ από πάνω για το νηπιαγωγείο και από κάτω πρέπει οι γενικότερες να αποδεώσουν τα τεστικά προβλήματα του συλλογισμού. Αλλά η διάφορη περιπτώση το έτοιμο και το σχολείο να γίνει μελέτη χαρακτηρισμού του κοινόχρου στον χώρο ως σχολικού χώρου για την ανέγερση σχολικού μονάδων, γυμνασίου ή νηπιαγωγείου. Άρα δηλαδή να αφαιρεθεί η αστική ανάπλαση, και θα αφαιρεθεί και σαν κατασκευή. Καλά, εννοείται, άμα δεν γίνει μελέτη. Ναι, όχι, στην άλλη σελίδα, στην τρία από τρία, το έχει σαν ανάπλαση κριτικής, σαν αστική ανάπλαση. Γι' αυτό θα σβήσω. Κάποια πράγματα, γιατί ακούγονται τα μισά εδώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το οικονομικό τετράγωνο 121, υπάρχουν δύο χαρακτηρισμοί. Ο ένας χαρακτηρισμός με ΦΕΚ, όπου αναφέρεται στο τμήμα που λέμε να βάλουμε τις αίθουσες και ο οποίο είναι χαρακτηρισμένο για κατασκευή κυβέρνου 5x5. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Ένα. Στο υπόλοιπο τμήμα, από κάτω, υπάρχει επίσης ΦΕΚ, το οποίο έχει χαρακτηρίσει υπαίθριο θέατρο, λοιπούς αθλητικούς χώρους, κάποιους αθλητικούς χώρους, ήπιας μορφής, και το υπόλοιπο κοινόχρηστο. Όπως επίσης, εάν κάνουμε κάτι στο κοινόχρηστο, θα πρέπει να το κάνουμε, δηλαδή δομήσιμη επιφάνεια, από τα λίγα που ξέρω, θα πρέπει να γίνει αναδιάταξη χώρου. Αυτή είναι η κατάσταση. Εκεί. Κάτι παρόμοιο έχει γίνει σε ένα άλλο κομμάτι της Σαρονίδας, στην εκκλησία για όσους ξέρουν, 4-4,5 στρέμματα. Κάποια είχε κάνει μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, το Συμβούλιο Επικρατείας την δικαίωσε για τον απλούστατο λόγο ότι η Σαρονίδα δεν διαθέτει, για να το εγκρίνει αυτό, θα πρέπει να αναδιατάξει τους κοινόχρηστους τους χώρους. Αυτά μόνο. Λοιπόν, επειδή συζητήθηκε και όπως είπε ο κύριος Μπούκης και γίνει και μια συνάντηση και ο κύριος Εμίλου και όλοι είχαμε παραταθεί, εγώ δεν ξέρω τα θέματα, τα τεχνικά, οι μηχανικοί τα ξέρουν. Εγώ ξέρω ότι εκεί δεσμευθήκαμε και ο Δήμαρχος και όλοι για μια απόφαση, που η απόφαση ήταν αυτή ο συγκεκριμένος χώρος να συνδυαστεί με τη χρήση και την τοποθέτηση του σχολείου. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση στην οποία εγώ εμένω. Άρα συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Πέγκας, ότι δεν μπορεί στο συγκεκριμένο χώρο από τη μια να δεσμευόμαστε στο Σύλλογο και στους ανθρώπους της Σαρονίδας για κάτι, το οποίο οι μηχανικοί θα δούνε πώς θα γίνει, συμφωνώ με την κυρία Πεπερίδου, και να ερχόμαστε τώρα και να προσθέτουμε άλλες χρήσεις. Άρα διαφωνώ και πριν έρθει
προς συζήτηση η αίτηση των συλλόγων, δεν ξέρω πότε θα έρθει, αλλά διαφωνόμαστε να εγγραφεί στο τελικό πρόγραμμα κάτι άλλο πέρα από αυτό που εμείς είχαμε αποφασίσει πολιτικά στη Θεσσαλονίκη και είχαμε δεσμευτεί.